Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, είμαι ραδιοφωνική παραγωγός αλλά και YouTuber και παθιασμένη με το μακιγιάζ και το skincare. Αυτό λοιπόν με οδήγησε στο να δημιουργήσω αυτό εδώ το κανάλι και στο σημερινό βίντεο θα δείτε πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ χρησιμοποιώντας προϊόντα που αγόρασα την Black Friday αλλά και την Cyber Monday. Ευτυχώς είχε εκπτώσεις, εγώ έκανα για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο no buy, που σημαίνει ότι δεν αγόραζα τίποτα παραπάνω από τα απολύτως απαραίτητα, και αυτό έκανε καλό και στην τσέπη μου αλλά και στην ψυχολογία μου, γιατί είχα μπει σε μια διάθεση έτσι υπερκαταναλωτισμού. Ωστόσο, ήθελα να αγοράσω αρκετά νέα πράγματα, γιατί υπήρξαν μερικές κυκλοφορίες που μου κίνησαν το ενδιαφέρον και σήμερα θα σας δείξω μερικά από αυτά και το πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο σας το προτείνω 100% και για πρώτο ραντεβού. Νομίζω ότι είναι τόσο όσο και πάρα πολύ γλυκό και θα δώσω στον άλλο τη σωστή εντύπωση. Λοιπόν, σήμερα τα προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω και θα χρησιμοποιήσω είναι από Viv, που είναι η εταιρεία της Jamie Genevieve. Έχω παλέτα ματιών, έχω highlighter, έχω δύο ρούζ, έχω επίσης κραγιόν από Pat McGrath, έχω δύο προϊόντα από Αναστάσια, τρία προϊόντα, ψέματα λέω, από Αναστάσια Beverly Hills και άλλο ένα από Too Faced. Θα τα δούμε όλα, θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Θέλω, όπως πάντα, να σας πω πόσο σημαντικό είναι πριν ξεκινήσουμε να γραφτείτε στο κανάλι. Γι' αυτό, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε το τώρα και ξεκινάμε αμέσως. Σήμερα για τη βάση μου έχω χρησιμοποιήσει κλασικά και αγαπημένα προϊόντα Estée Lauder Double Wear Foundation στην απόχρωση 3W1,5, το concealer από την NARS, το Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard, την πούδρα αυτή από Bobbi Brown, η οποία είναι στην απόχρωση Warm Natural νούμερο 6, και για τα φρύδια έχω χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό από το μολύβι της Smashbox, που σας είχα πει ότι αυτό το λεπτό με έχει βολέψει πάρα πολύ και το ξαναγόρασα. Αυτό είναι στην απόχρωση, μισό λεπτό γιατί είναι και πολύ μικρά τα γραμματάκια, dark brown, και αγόρασα και ανταλλακτικό για το μολύβι από Bobbi Brown, το οποίο χρησιμοποίησα σήμερα στην απόχρωση cool medium brown. Medium brown, όχι cool brown. Λοιπόν, σήμερα έχουμε νέα πραγματάκια από Αναστάσια. Έχω πάρει εδώ το brow freeze που είναι για τα φρύδια και έχω πάρει και αυτό εδώ το value set, το οποίο έχει μέσα μάσκαρα και eyeliner. Μου έχετε πει ότι σας αρέσει πάρα πολύ το eyeliner ήδη, ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Έχω αυτό εδώ το bronzer από Too Faced, που νομίζω ότι κάτι έχουν αλλάξει τη φόρμουλά του. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το κλασικό Chocolate Soleil Bronzer, το οποίο το χρησιμοποιώ, να σας πω την αλήθεια, εδώ και μερικές μέρες και πραγματικά έχω θυμηθεί πόσο το είχα αγαπήσει στο παρελθόν, αλλά θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο. Έχω νέα πράγματα από Viv, το brand που σας έλεγα της Jamie Genevieve. Έχω την Muse Palette, που κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Λοιπόν, δείτε λίγο τα pans πόσο μεγάλα είναι. Βέβαια, σε γραμμάρια να σας πω ότι έχει 10 σκιές και η κάθε μία ζυγίζει 3,10 γραμμάρια. Οκ, δεν είναι άσχημα. Είναι cruelty free, όλο το brand. Και αυτή η παλέτα νομίζω μου κόστησε 34 ευρώ από Cult Beauty, γιατί την αγόρασα με 30% έκπτωση και τα χρώματα πραγματικά είναι συγκλονιστικά, τα αγαπώ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ωραίο everyday μακιγιάζ. Ένα ωραίο μακιγιάζ και για πρώτο ραντεβού που μου είχατε ζητήσει σήμερα. Έχω πάρει επίσης δύο ρούζ από το συγκεκριμένο brand και highlighter και μολύβι χιλιών. All in. Και έχω πάρει και αυτό εδώ το σετάκι που σας έλεγα από τα Sephora, που έχει τα καλύτερα lip products κατά την άποψή τους μέσα. Και μέσα σε αυτό το σετάκι έχει και το κραγιόν που θέλω να χρησιμοποιήσω σήμερα, που δεν είναι άλλο από αυτό εδώ από Pat McGrath, σε μια πολύ ωραία έτσι ροζ απόχρωση, ροζ μόβ είναι βασικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα μάτια, λέω να ξεκινήσω. Όχι, από τα φρύδια θα ξεκινήσω, άλλαξα γνώμη. Το brow freeze θέλω να δω πρώτα, γιατί τα φρύδια μου είναι all over the place αυτή τη στιγμή. Και ανοίγοντάς το λοιπόν, θα πάρω το πινελάκι, το βουρτσάκι μάλλον για τα φρύδια μου. Θα πάρω λίγο προϊόν, νομίζω ότι πήρα πάρα πολύ, και θα το χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά. Χτενίζοντας τα φρύδια, ελπίζω να μην μου αφαιρέσει το χρώμα. Δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει αυτό να το χρησιμοποιείς πριν γεμίσεις τα φρύδια σου ή μετά. Okay, φαίνεται να μην επηρεάζει το μολύβι που έχω βάλει από κάτω. Και η αίσθηση που έχω, παιδιά, είναι πώς όταν βάζεις μία μάσκα στο πρόσωπό σου και αρχίζει και στεγνώνει και νιώθεις ότι κάτι σε τραβάει. Αυτό νιώθω. Wow, κάνει απίστευτο
απίστευτη δουλειά και όπου τα αφήνεις, στέκονται. Okay, εδώ βλέπουμε εμφανώς ότι θέλουν κούρεμα. Νομίζω ότι θα το αγαπήσω πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Λοιπόν, φανταστικό. Πραγματικά το νιώθω όμως το προϊόν. Ελπίζω ότι αυτή η αίσθηση, η κολώδης που νιώθω θα φύγει σε λίγο και δεν θα την κουβαλάω μαζί μου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα μάτια. Έχω βάλει μόνο λίγο κονσίλερ. Δεν θέλω να βάλω βάση. Θα βάλω λίγο ακόμα από το κονσίλερ μου. Βάση για σκιές, γιατί ξέρω ότι πολλές από εσάς δεν χρησιμοποιείτε βάσεις για σκιές και γιατί άλλωστε να υποχρεωθείτε να πάρετε βάση αν δεν θέλετε. Θα το σετάρω λιγάκι με ένα πινελάκι για σκιές και την πούδρα μου. Και πάμε κατευθείαν στην παλέτα. Αυτή είναι η The Muse Palette, είναι η δεύτερη παλέτα που κυκλοφορεί η Jamie Genevieve. Εμένα αυτά τα χρώματα με συγκίνησαν περισσότερο αν θέλετε. Και αυτό το χρώμα με το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι αυτό εδώ που λέγεται Peony, που μάλλον είναι ίδιο με το χρώμα της επιδερμίδας μου, όχι, έχει κάτι πιο σωμών ίσως μέσα. Και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βάση. Λοιπόν, fallout δεν έχει. Παιδιά, δεν έχει καθόλου, είναι φοβερό. Δείτε λίγο, δεν έχει τίποτα. Δεν θα κάνουμε κάτι υπερβολικό σήμερα, θέλουμε κάτι έτσι γλυκό, να φαίνεται ότι έχετε μακιγιαριστεί, αλλά ότι είστε πάρα πολύ γλυκιά. Και θα κάνετε πολύ καλή εντύπωση στο πρώτο ραντεβού. Λοιπόν, πάμε στην απόχρωση αυτή που λέγεται Love και θα ξεκινήσω από εδώ, στο κόκαλο ακριβώς, αλλά επειδή είναι πολύ fluffy το πινέλο μου, πιάνει και λίγο παραπάνω. Είναι αρκετά έντονο, αλλά δεν είναι το ροζ αυτό το φούξια, να το πω έτσι. Φανταστική απόχρωση. Οπότε θα το χτίσω εδώ που γίνεται η κόγχη του ματιού φυσικά, γιατί θέλω να υπάρχει μια σκίαση μεγαλύτερη εκεί και θα το φέρω και προς τα έξω, προς το φρύδι και θα περάσω σε ένα λιγότερο fluffy πινέλο για να μπορώ να πιάσω και περισσότερο προϊόν και να γίνει λίγο πιο σκούρο το χρώμα εδώ στην εξωτερική γωνία. Βλέπετε ότι και διανέμεται και μπλεντάρεται σωστά το προϊόν, αλλά και χτίζεται και μου αρέσει πολύ αυτό. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια εάν σας ενδιαφέρει να δούμε μακιγιάζ και με περισσότερες αποχρώσεις από αυτή εδώ την παλέτα, γιατί σήμερα θα χρησιμοποιήσω ακόμα μία μόνο. Θέλω να κάνω κάτι πολύ απλό και soft για να μην σας δυσκολέψω και ιδιαίτερα. Επιστρέφω στο προηγούμενο πινέλο και σβήνω προς τα πάνω. Θα περάσω τώρα στην σκιά αυτή που λέγεται Divine και έχει μία ελαφριά απόχρωση, ένα ελαφρύ ροζ υποτόνο μάλλον να το πω σωστά και θα την τοποθετήσω με το δάχτυλό μου. Wow, είναι τέλεια. Και επίσης και αυτή δεν αφήνει γλιτεράκια πίσω, είναι πάρα πολύ εύκολο να την τοποθετήσεις και μένει στη θέση της. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από τη συγκεκριμένη παλέτα, δεν το περίμενα αυτό που ζω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που θέλω, το έχω ξαναπεί, είναι να μου κάνουν τη ζωή εύκολη, παιδιά, οι παλέτες και οι σκιές και να μην παλεύω να τις χτίσω πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι εδώ, σε αυτό το σημείο, λίγο να χτίσω την ένταση. Οπότε θα πάρω το Love και θα πάρω και την πρώτη σκιά που πήραμε, που ήταν η πιο απαλή στο χρώμα του δέρματος. Και θα έρθω εδώ να χτίσω και τα δύο χρώματα. Αν επειδή δεν θέλω πάρα πολύ ένταση, θα πάρω περισσότερο από την Peony και λιγότερο από τη Love. Τώρα θα πάρω ένα μικρότερο πινέλο. Θα πάρω την απόχρωση Divine και θα έρθω κάτω από το φρύδι μου εδώ να δώσω λίγο φως. Καιρό είχα να το κάνω αυτό. Και στην εσωτερική γωνία του ματιού, στην εσωτερική κόγχη. Και με πινέλο δουλεύει εξαιρετικά η συγκεκριμένη σκιά. Και στο κάτω μέρος του ματιού τώρα τι λέτε να κάνουμε? Να βάλουμε μία πιο σκούρα ίσως. Θα βάλω μία πιο σκούρα, θα το τολμήσω. Θα βάλω την Velvet, αυτή που είναι εντελώς mauve. Θα πάρω ελάχιστη, γιατί όπως σας είπα δεν θέλω να σκουρίνει πάρα πολύ το μακιγιάζ σήμερα. Νομίζω ότι του δίνει μια πολύ ωραία νότα, ένα πολύ ωραίο βάθος. Θα πάρω όμως και λίγη από τη Love και θα το σβήσω, γιατί δεν θέλω να είναι πάρα πολύ έντονο. Και τώρα εμένα μου λείπει το eyeliner, αλλά θα το βάλουμε σε λιγάκι. Οπότε πάω να κάνω το ίδιο και στο άλλο μάτι και επιστρέφω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μου βγήκε λίγο πιο έντονο από ό,τι είχα υπολογίσει το μάτι. Μην ξεχνάτε όμως ότι δεν έχουμε βάλει καν bronzer και ρούζ ακόμη. Οπότε πάμε στο Too Faced Chocolate Soleil Matte Bronzer να ζεστάνουμε λίγο το πρόσωπο και θα δείτε τώρα, παιδιά, πόσο ωραία είναι αυτή η απόχρωση, πώς μπλεντάρεται και γίνεται ένα με την επιδερμίδα πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να προσπαθήσετε καθόλου και πραγματικά νομίζω ότι θα είναι ένα bronzer που θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα σε καθημερινή βάση και θα βάλω και στα πλάγια της μύτης για να κάνουμε αυτό το contour effect.
ό,τι λάθος έχετε κάνει, αν τυχόν σας πάει εδώ στο κέντρο, παίρνετε λίγο πουδρίτσα με το πινελάκι σας το καθαρό ή το πινέλο που βάλατε πούδρα πριν και το σβήνετε, το καθαρίζετε. Θα βάλω και λίγο εδώ κάτω στο σαγόνι να κάνουμε λίγο σκίαση και για το διπλό σάγωνο. Όχι ότι έχουμε, αλλά τέλος πάντων κάνει το περίγραμμα του προσώπου να φαίνεται έτσι πιο ωραίο και πιο έντονο. Νομίζω ότι είμαστε καλά από bronzer, θα περάσω σε ρούζ. Και αυτά έρχονται από την Viv, είναι τα Sunset Blushes και θέλω να σας δείξω τις δύο αποχρώσεις που πήρα. Επειδή σήμερα έχουμε κινηθεί σε ρόζ μοβ τόνους, θα βάλω μάλλον αυτό εδώ που λέγεται Cherub. Έχει και καθρεφτάκι. Λοιπόν, και δείτε τι ωραίο που είναι. Τι ζωντανό χρώμα. Και αυτό εδώ λέγεται πιάτσα και είναι πιο μπρονζέ, πιο καφέ, πιο θερμό. Βασικά, όχι τόσο θερμό. Μάλλον ουδέτερο καφέ είναι, αλλά νομίζω ότι θα ζεσταίνει το πρόσωπο καταπληκτικά. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω το Cherub σήμερα με ένα fluffy πινέλο, λοιπόν. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω την απόδοσή του. Θα ξεκινήσω σιγά-σιγά, γιατί είναι και πολύ έντονο το χρώμα. Άλλωστε, αυτή είναι και η συμβουλή της δημιουργού. Λέει ότι ξεκινήστε σιγά-σιγά και χτίστε το. Και το βλέπετε ήδη το χρώμα, ότι έχει γλυκάνει το μαγουλάκι. Το φέρνω αρκετά πίσω το ρούς και μου αρέσει γενικά να βάζω αρκετό. Αλλά ας μην είμαστε υπερβολικοί από την αρχή. Ουψ, να εδώ έπεσε λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μπλεντάρεται ωραιότατα. Και αυτό πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί θεωρώ ότι και οι τιμές της δεν είναι απαγορευτικές για την ποιότητα των προϊόντων. Περιμένω εντωμεταξύ και μια παραγγελία από Sephora, η οποία έχει προϊόντα Rare Beauty μέσα. Θα τα δούμε αυτά στο επόμενο βίντεο. Έχω πάρει και concealer για να έχω και καινούργια προϊόντα βάσης. Αλλά σήμερα δεν κρατιόμουν, ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω όλα αυτά. Λοιπόν, το περνάω πάντα και λίγο πάνω από τη μύτη και νομίζω ότι θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω να τον μπλεντάρω λίγο έτσι εδώ προς τα πάνω. Νομίζω ότι είμαστε καλά από ρούς και θέλω να πάω σε αυτό το duo τώρα από την Αναστάσια. Λέγεται Eyebrow Eyeliner and Mascara Kit. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο, ωστόσο θυμάμαι ότι μου λέγατε για το eyeliner ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσεις. Είναι κροψία, θα δείξει, μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, είναι πινελάκι. Εντάξει, εγώ δεν τα συμπαθώ πολύ αυτά, προτιμώ τα στυλό, αλλά θα προσπαθήσω να μην κάνω λάθος. Για πάμε να δούμε. Έτσι. Αποφασιστικά. Παιδιά, γράφει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι όντως είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσεις. Wow. Εγώ τη γραμμούλα δεν τη φέρνω πολύ μέσα. Έχει πάρα πολύ λεπτή μύτη. Το λατρεύω αυτό. Δεν θα το κρύψω, δυσκολεύτηκα λίγο, λερώθηκα λίγο εδώ από πάνω, η αριστερή πλευρά δεν πήγε τόσο καλά όσο η δεξιά, αλλά οκ, okay, πρώτη φορά ήταν που το χρησιμοποιώ και θα του δώσω και άλλες ευκαιρίες, νομίζω ότι θα με βολέψει αρκετά. Η ουσία είναι ότι το πινελάκι του είναι αρκετά λεπτό και γράφει, παιδιά, τέλειο μαύρο με ένα πέρασμα, οπότε πρέπει να κάνετε αποφασιστικές κινήσεις, αυτό είναι το μυστικό πιστεύω. Λοιπόν, του δώσε το eyeliner, σίγουρα κάτι του eyelook, θα γυρίσω και τις βλεφαρίδες μου για να δοκιμάσουμε και την μάσκαρα από την Αναστάσια Beverly Hills. Έχω μεγάλες προσδοκίες και για αυτή τη μάσκαρα. Λοιπόν, βλέπουμε το πριν των βλεφαρίδων, βλέπουμε ότι έχει επίσης τρίχινο βουρτσάκι, το οποίο είναι αρκετά χοντρό. Δεν μου αρέσει καθόλου η αίσθηση σαν πρώτη επαφή, μπορεί να μου αρέσει όμως το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι είναι σκληρό, νιώθω ότι τις χτενίζει ωραία τις βλεφαρίδες μου, άρα πιστεύω ότι δεν θα κολλήσουν και μεταξύ τους και θα έχουμε και ένα ωραίο όγκο. Αλλά σαν αίσθηση δεν μου αρέσει, δεν είναι δηλαδή από τα βουρτσάκια που προτιμώ εγώ να χρησιμοποιώ. Οκ, πάμε και για δεύτερη στρώση στο δεξί μάτι, που είναι και το καλό και βλέπω καλύτερο διαχωρισμό, γιατί στο αριστερό με το πρώτο πέρασμα κάπως μπλέχτηκαν μεταξύ τους. Είναι καθαρά μάσκαρα για όγκο και όχι για μήκος η συγκεκριμένη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Θέλει προσοχή γιατί είναι μεγάλο το φορτσάκι να μην λερωθείτε. Και καλύτερα είναι να τη δουλεύετε από τη βάση των βλεφαρίδων προς τα έξω, γιατί αλλιώς θα σας κάνει να κομπάκια στην άκρη τους, που επίσης δεν μου αρέσει σαν αποτέλεσμα, αλλά είναι τι ζητάει ο καθένας, έτσι, από τη μασκαρά του και τι έχει ανάγκη.
Οφείλω να ομολογήσω ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά εντυπωσιακό. Νιώθω όλες και έχω βάλει ψεύτικες. Θα τις δώσω λίγο χρόνο ακόμη να τις συνηθίσω στη χρήση, γιατί σήμερα λερώθηκα σε 2-3 σημεία στην προσπάθειά μου να την εφαρμόσω. Είναι όλα όμως θέμα συνήθειας, έτσι. Λοιπόν, έχω μολύβι χιλιών από Viv και μολύβι χιλιών από Smashbox. Θα δω τις αποχρώσεις και πώς μου ταιριάζουν με το κραγιόν και θα επιλέξω. Και να μην ξεχάσω ότι θέλω να δοκιμάσουμε και το highlighter μετά. Λοιπόν, για να δούμε τις αποχρώσεις. Αυτό είναι το Rumor από Viv. Πολύ σκούρο το βλέπω. Και αυτό είναι το Medium Brown από Smashbox. Είναι ξεκάθαρα πιο mauve. Νομίζω ότι εδώ θα πάω για σήμερα, δεν θέλω κάτι τόσο πολύ σκούρο. Οπότε ας δοκιμάσουμε το Smashbox και θα πάμε άλλη φορά να κάνουμε μακιγιάζ με το μολύβι από Viv. Ανοίγω και το highlighter για να σας το δείξω. Είναι η απόχρωση Bijou. Δεν ήθελα να πάρω τόσο κίτρινο. Αυτό είναι για πιο λευκές επιδερμίδες διάβασα. Αλλά τέλος πάντων τώρα η διαδικασία του να επιστρέψεις κάτι στο Cult Beauty είναι λίγο περίπλοκη. Νομίζω πρέπει να πληρώσεις εσύ τα έξοδα κτλ. Οπότε δεν θα κάνω τον κόπο. Ας κάνουμε τα χείλη όμως πρώτα, γιατί θέλω να βάλω και το κραγιόν πάρα πολύ από Pat McGrath. Τα μολύβια αυτά από Smashbox, by the way, παιδιά, είναι τελεία. Γράφουν εκπληκτικά, έχουν διάρκεια, είναι ενυδατικά. Είναι αυτό που λέω, μαλακό τόσο όσο. Πάμε στο κραγιόν, το οποίο είναι στην απόχρωση, πάντα δυσκολεύομαι να τις βλέπω, 1995 και ήταν σε αυτό το σετάκι που σας έδειξα. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση, είναι, όπα, το έχω σπάσει ήδη, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει ήδη, δεν θα σας το κρύψω αυτό, αλλά είναι εντελώς στα μέτρα μου η απόχρωση αυτή και ταιριάζει και υπέροχα με το ρομαντικό αυτό soft glam look που έχουμε στα μάτια. Για δείτε. Επίσης, είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Να σας πω ότι μπορεί μετά από λίγη ώρα να φύγει η γυαλάδα, δεν είναι transfer proof, μεταφέρεται στα ποτήρια σας κτλ. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, δηλαδή φεύγει η γυαλάδα και μετά σου μένει χρώμα στα χείλη και πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτή η σύνθεση. Λες τώρα κοστίζει τόσα πολλά λεφτά, δεν θυμάμαι πόσο έχει ακριβώς. Ένα κραγιόν, εξαρτάται. Αν θέλεις να επενδύσεις και να έχεις 2-3 κραγιόν σε διαφορετικές αποχρώσεις της συλλογής σου μόνο και αρκεί σε αυτά, νομίζω ότι ναι, αξίζει να επενδύσεις σε τέτοιας ποιότητας κραγιόν, έτσι. Πάμε και στο highlighter με λίγο φόβο και πολύ πάθος. Θα το εφαρμόσω στο πρόσωπό μου χωρίς να βάλω τίποτα άλλο. Δεν θα βάλω setting spray. Α, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Γιατί, βλέπετε εσείς ίσως. Σαν να υπάρχει μια ανεπαίσθητη γυαλάδα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Αν δείτε βίντεο της Jamie Genevieve θα δείτε ότι έχει την τρελή γυαλάδα στο πρόσωπό της. Α, από εδώ τη βλέπω καλύτερα, παιδιά, μάλλον είναι θέμα φωτός. Καλό είναι, καλό είναι. Έχω δοκιμάσει και καλύτερα όμως. Δηλαδή αυτό της Laura Mercier που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και είναι και limited edition, σας το είχα δείξει, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μακιγιάζ. Πώς σας φαίνεται, τι λέτε, θέλετε να δείτε και άλλα μακιγιάζ από αυτή εδώ την παλέτα? Εγώ νομίζω ότι θα τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Τρελαίνομαι να παίξω και με αυτές εδώ τις πιο σκούρες αποχρώσεις. Οπότε νομίζω υπάρχει περιθώριο για πολύ παιχνίδι. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, περιμένω τα like σας και τα σχόλιά σας όπως πάντα, μοιραστείτε το με τους φίλους σας γιατί sharing is caring και φυσικά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην τα λέμε ξανά και ξανά. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Thank you, bye bye.